γραφικό μου σύστρο. Καμιά φορά είναι σοφό να ελέγχω το συγγραφικό μου ίστρο με ένα φίλτρο που μοιάζει με το φωτογραφικό μου κλίστρο. Λουπάροντας το μέλλον για να δώσω λίγη αξία στο παρόν, ξέχασα να λάβω υπόψη μου τα πνευματικά δικαιώματα του σώματός μου. Φτιάχνω ένα reprise simulacrum. Διασκευές κομματιών που δεν υπάρχουν, περιμένοντας από τη μεριά του κόσμου εκ των υστέρων κατασκευές των αυθεντικών συνθέσεων. Συζητώντας με γήινους για τη μορφή των διάφορων λεκτικών αναιρέσεων, ανακάλυψα τη ρευστότητα της μορφής έως και την ανυπαρξία των αρχικών αιρέσεων. Υπεραξία στο ανύπαρκτο λοιπόν. Η από καιρού ισχυρών ανασκόπηση των κατεστραμμένων δημιουργημάτων μου είναι ένας θρεπτικός καθρέπτης που μου υπενθυμίζει τα περιβάλλοντα που με περιέβαλαν. Το γεγονός ότι τα κατέστρεψα είναι η δύναμη των κοινωνικών καταστάσεων που για την αξία της ζωής των παιδιών μου αμφέβαλαν. Σαμπλάρω σαμπλαρισμένες διασκευές διασκευών ηχομιμητικής σιωπής. Κουβλάρω μπροστά στις κουμπλαρισμένες υπάρξεις υπό το πρίσμα μιας περήφανης τιμητικής ντροπής. Είτε παιδες μεταναστευτικών ανθελίνων, αντισταθείτε στις χειροπέδες των γεωγραφικών βασκίνων. Καλυφθείτε μουσική και λογοτεχνική συνοριοφύλακες. Τι νόημα έχει μια έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, όταν έχει αποδειχθεί η σχετικότητα των όρων, των αριθμών και των πρωτοτύπων. Σπαταλώντας μήνες ανάμεσα σε ράφια βιβλιοθηκών, βρήκα την αλχημική λύση για την επίτευξη των ακατόρθωτων. Ενεολογικό ραπ για την παραμόρφωση των από επιλογή αμόρφωτων. Έγινα ο κεντρικός παρατηρητής εντός μιας σφαίρας της οποίας τα τυχώματα είναι μια περιβάλλουσα πηγή φωτός. Κι έτσι σκότωσα τη σκιά μου.